Τώρα ο Μπαχτσελή είναι πιο γραφικός από τις γέφυρες του Βοσπόρου. Έχετε δίκιο. Δεν θα άξιζε να ασχοληθούμε αν οι ψήφοι του κόμματος του Μπαχτσελή δεν ήταν απαραίτητες για την επιβίωση του κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον Ερντογάν. Uh-huh. Αυτό είναι το θέμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε με τον Μπαχτσελή. Μπαχτσελή είναι ένας γνήσιος εκφραστής του βαθαίως και μαλικού παρακράτους. Μία φιγούρα η οποία έχει υπάρξει περιθωριακή στο παρελθόν, αλλά από τη στιγμή που είναι συγκυβερνήτης είναι αυτή τη στιγμή mainstream. Είναι βέβαια και αναλώσιμος για τον Ερντογάν. Είναι γνωστές οι απόψεις του, άρα δεν χρειάζεται να σταθούμε περισσότερο σε αυτές. Εγώ το μόνο το οποίο θα σημείωνα είναι ότι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια έχει υποχρεωθεί να προσχωρήσει στις ακραίες αντιλήψεις των κεμαλιστών, όπως αυτές εκφράζονταν τα προηγούμενα χρόνια και όχι το ανάποδο, το οποίο δεν είναι καλά νέα όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί έχει κατηγορηθεί από τους κεμαλιστές ότι είναι δίθεν ενδοτικός απέναντι στην Ελλάδα. Uh-huh. Και το δεύτερο σε σχέση με τον ίδιο τον Μπαχτσελή είναι ότι οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών τον δείχνουν σε όλες τις μετρήσεις εκτός Βουλής, με ένα ποσοστό το οποίο είναι αρκετά μακριά από το 10% που είναι το ποσοστό που απαιτείται για να μπει κανείς στο τουρκικό κοινοβούλιο. Αντιθέτως, την πρώην σύντροφό του, θα έλεγα πολιτικά πάντα μιλώντας, την Αξενέρ, την δείχνουν περίπου στο 20%, ίσως και λίγο περισσότερο. Δηλαδή έχει εκτοξευτεί η Αξενέρ, η οποία προέρχεται από το κόμμα του Μπαχτσελή, το ΜΕΧΑΠΕ, και έχει υποχωρήσει πάρα πολύ ο Μπαχτσελή. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία ακούμε οφείλονται και σε εσωτερικούς λόγους, απλώς μην κάνουμε το λάθος να λέμε ότι είναι μόνο εσωτερικοί οι λόγοι, δεν είναι δηλαδή μόνο ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ιονή προεκλογική περίοδο, είναι και απόψεις οι οποίες εκφράζονται από πολιτικούς όπως ο Μπαχτσελή και διαφόρους άλλους. Δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, με εξαίρεση το Φιλοκουρδικό Φιλεργατικό Κόμμα, που να μην έχει εξωφρενικές και αναθεωρητικές απόψεις σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν φαίνεται καθόλου πιθανό το αντίθετο. Βέβαια μιλάμε για τον Ερντογάν, ένα πολιτικό χαμελέοντα, έναν πολιτικό ο οποίος έχει κερδίσει τις τελευταίες 14 ή 15, έχω χάσει το μέτρημα για να σας είμαι ειλικρινής, εκλογικές αναμετρήσεις, με εξαίρεση την απώλεια του Δήμου Κωνσταντινούπολης για Άγκυρας, και μάλιστα του Δήμου Κωνσταντινούπολης δύο φορές όπως θυμάστε, γιατί έγιναν δεύτερες εκλογές. Ο Ερντογάν από το 2002 μέχρι το 2022 έχει κερδίσει ό,τι εκλογές έχει δώσει. Ναι. Τοπικού χαρακτήρα, εθνικού χαρακτήρα, το δημοψήφισμα του 2017 μετά το αποτυχημένο πραξόπημα. Ό,τι έδωσε σε εκλογές το κέρδισε. Σημαίνει ότι ξέρει να κερδίζει, όπως επίσης σημαίνει ότι αν τα ποσοστά, η διαφορά μάλλον μεταξύ του Ερντογάν και του όποιου εκπροσωπήσει την αντιπολίτευση είναι μικρά, δεν θα αποκλείαμε την οθεία. Το αντίθετο θα έλεγα. Τώρα αν είναι 10 μονάδες ή 8 ή 12, προφανώς δεν γίνεται αυτό. Προφανώς. Λέω, αν η διαφορά είναι μικρή, και γι' αυτό κιόλας ο Ερντογάν, αν θέλουμε να είμαστε κοινικοί, γιατί είναι κοινικές οι διεθνείς σχέσεις, έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Διότι αν πρόκειται να κάνει κάτι περίεργο για να κερδίσει τις εκλογές στο νήμα, αντιλαμβάνεσαι ότι την επόμενη μέρα θέλει την ανοχή των Αμερικανών και των Ευρωπαίων για να επιβιώσει. Διότι αν δεν αναγνωρίσουν τις εκλογές και το αποτέλεσμα αυτών οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είπατε όμως κάτι άλλο, λίγο πιο πονηρό. Μπορεί να πάει και σε μια κατάσταση κρίσης. Με τη χώρα σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης. Ό,τι συνέβη από το 2016 και μετά, όπου όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις συμπεριλαμβανομένου και του δημοψηφίσματος που κέρδισε ο Ερντογάν, έγιναν υποκατάσταση έκρηξης ανάγκης. Που αντιλαμβάνεσαι ότι σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας δίνει στο καθεστώς άλλες δυνατότητες. Ναι. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε εμείς, μήπως είμαστε, μη γίνουμε εμείς το υποκείμενο της κρίσης. Έχετε δίκιο. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε εμείς. Βέβαια, ένας Ερντογάν ο οποίος θα είναι πνιγμένος, δεν ξέρουμε από πού θα πιαστεί. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είναι η Ελλάδα. Άλλωστε, αυτό του διαμηνήθηκε και από τον Biden. Και βλέπουμε ότι σε επίπεδο ρητορικής δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, δηλαδή, σκεφτείτε για τον πολιτικό εγωισμό του Ερντογάν λίγες μέρες μετά τη συνάντηση με τον Biden, να κάνει πίσω και στη ρητορική έξαρση σε βάρος της Ελλάδας. Θα περάσει καιρός. Ακόμα η ρητορική έξαρση θα παραμείνει και θα παραμείνει ψηλά. Αλλά επί του πεδίου δεν Μάλιστα. έχουμε τίποτα το ανησυχητικό αυτή τη στιγμή. Βέβαια, να πω ότι όσο η ρητορική έξαρση είναι υψηλή,
αντιλαμβάνεστε ότι ένας θερμοκέφαλος στρατιωτικός που κάθε μέρα ακούει ότι η Ελλάδα παρανόμως κατέχει δίθεν τουρκικά νησιά και χαϊδεύει, και χαϊδεύει τα κουμπιά. Και ακριβώς δεν είναι δύσκολο να κάνει ένα απονονοημένο, μια απονονοημένη κίνηση. Δεν είναι το πιθανότερο, αλλά λέω δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Απλώς σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μια κατάσταση όπου χωρίς να το επιθυμεί ούτε η μία ούτε η άλλη χώρα, μπορεί να πάμε σε μια κρίση, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, που δεν θα είναι κεντρικά σχεδιασμένη. Δεν θεωρώ πάντως ότι αυτό το σενάριο συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες. Και ο Ερντογάν καταλαβαίνει ότι μια κρίση με την Ελλάδα, πρώτον δεν ξέρει που θα τον οδηγήσει, και δεύτερον θα προκαλέσει τη μνήμη των δυτικών του εταίρων, οι οποίοι του τα έχουν μαζεμένα, αναφερθήκατε και στο δημοσίευμα των Financial Times, του τα έχουν μαζεμένα, αλλά ακόμα έχουν μια σχετική ανοχή. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι με αυτό το έχει αρχίσει να πλέον να γέρνει σε βάρος του. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό το δημοσίευμα νομίζω ότι δεν αξίζει να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Να είμαστε σοβαροί. Ούτε οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία, και είναι πάρα πολλά, δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τα απαριθμίσουμε, αλλά παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία, επιθυμούν την έξοδό της από το ΝΑΤΟ, ούτε η Τουρκία θα μπορούσε να αντέξει μία έξοδο από το ΝΑΤΟ. Αυτό το δημοσίευμα είναι μία προειδοποίηση προς τον Ερντογάν, αυτού που σας ανέφερα πριν. Ότι δηλαδή η ανοχή μας έχει αρχίσει πλέον να περιορίζεται και μην παίζεις με αυτή την ανοχή. Γιατί ο Ερντογάν κατάφερε, η αλήθεια είναι, ευκαιριακά, αξιευκαιριακά, προσωρινά πιθανότατα, να κερδίσει κάτι σε σχέση με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, το οποίο αν δεν υπήρχε η προοπτική ένταξή σου στο ΝΑΤΟ, δεν θα το κέρδιζε, δεν θα προσωνεώνα τον άπαντα, αλλά τέλος πάντων δεν θα το κέρδιζε για το προβλεπτό μέλλον. Αυτό όμως κάποιοι νατοϊκοί και ειδικά Αμερικανοί του το φιλάνε, γιατί θεωρούν ότι παίζει το παιχνίδι της Ρωσίας. Και αυτό είναι και το δύσκολο, και να κλείσω, για τον Ερντογάν, ότι κινείται πάνω σε τεντωμένο σχοινί, και ξέρετε, κάποια στιγμή το τεντωμένο σχοινί μπορεί και να σπάσει.